Μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που τους έχουμε ας πούμε, ψηλά έτσι, σε αξία κτλ. Να γκρεμίζονται και να πηγαίνουν όλο και χαμηλότερα. Για την πάνα, λες. Όχι, λέω για την κάθε ακόμα πιο κάτω. Κάτι μου χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι στο dancing. Τώρα κατέληξες εδώ και στο όλα. Δεν ξέρω, αλλά δεν νομίζω να υπάρχει χειρότερη εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση. Οπότε και για να μην σταθερεί ταχύτητα που είναι. Είναι μια η οποία δεν ξέρω τι σε ευχαριστεί αυτό. Αυτή η αποδόμηση του εαυτού που έχει ξεκινήσει να κάνει. Πες μας, μιλά μαζί αυτό. Σε μ' αρέσει η ελεύθερη πτώση. Το βλέπεις ότι είναι μια ελεύθερη πτώση, έτσι δεν είναι. Σαν αυτό που βγήκε και πήδηξε από πάνω από το διάστημα και κατέληξε κάτω πηγαίνοντα με ένα εκατομμύριο χιλιόμετρα. Υπάρχει ένα ωραίο αλεξίπτωτο που ανοίγει τελευταία στιγμή και λες τα κατάφερα. Σε έχω ικανή να εμφανιστείς να επιδείξεις η ελεύθερη πτώση από αεροπλάνο. Πες μου ότι δεν σου έχει πέρασει από το μυαλό. Πίστεψέ με, δεν πηδάω κάθε μέρα ελεύθερη πτώση με το θέατρο. Τι κάνουμε. Όχι μόνο το θέατρο. Απλώς το άλλο υπάρχει πιθανότητα επιτυχίας. Στο θέατρο δεν υπάρχει καμία. Στο απρόβλεπτο είμαστε. Δεν βαριέσαι. Ναι. Και αυτό το απρόβλεπτο φαίνεται ότι εσύ το γουστάρι και το προκαλείς ακόμα περισσότερο. Ναι. Σαν να μην έχεις τίποτα να κάνεις, λες ναι και στο dancing. Συγχρόνως θέλω να πω ότι η Κάτια. Να με εσύ να με λες κύριο Θέμο, εγώ δεν σε λέω Κάτια. Φυσικά κύριε Θέμο. Λοιπόν, η Κάτια, εκτός από το θέατρο, πηγαίνεις και στην Κύπρο δύο φορές τη εβδομάδα. Δηλαδή, η εβδομάδα σου, πες μας τη εβδομάδα σου. Ακούστε τώρα, περιμένουμε. Το χειρότερο δεν είναι εβδομάδα. Το χειρότερο είναι το Σαββατοκυριακό, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο. Που είναι σχεδόν μία μισή εβδομάδα, παραπάνω τη μισή. Γιατί είναι οι διπλές παραστάσεις, είναι το dancing το Σάββατο, είναι διπλές. Το dancing την Κυριακή είναι η απογευματινή και τρέχω στο dancing. Είμαι 9 παρα 10 εκεί και 9 είμαι μέσα στο στούντιο. Γιατί δεν κάνεις μια βραδινή μετά. Και μετά παίρνω το πρωινό αεροπλάνο για την Κύπρο. Ποιο, τον 7, το Γαλατά, τον 8 είναι. Τι δεν γίνεται. Και ακμαία, κάνω ακμαία. Ένα 15ωρο γύρισμα Δευτέρα. Κάνω ένα 15ωρο την Τρίτη. Παίρνω το πρωινό την Τετάρτη και με αφήνει στην παράσταση την απογευματινή. Εγώ ήδη κουράστηκα. Μόνο που το ακούω, κουράστηκα. Αυτό, παιδιά, σας τορκίζομαι. Δεν το προγραμμάτισα εγώ. Ήρθε και με βρήκε, με καπάκωσε. Γιατί πάω στο χειμώνα, της αρέσει. Να σου πω κάτι. Ναι, θα μου άρεσε. Εάν το απολάμβανα και οικονομικά ή συσσόρισα από όλες τις απόψεις. Εντάξει. Θα μου άρεσε από ποια άποψη, ναι. Να μην λέμε ότι ο ρυθμός σ' αρέσει να τρέχεις. Για που δουλεύω, αισθάνομαι ότι ευτυχής που μπορώ και δουλεύω σε τρεις δουλειές, γιατί αυτό το καιρό να λέμε ότι δεν μου αρέσει να δουλεύω είναι και λίγο πρόκληση. Μόνο που πρέπει να παραδεχτούμε ότι τώρα όχι τρεις δουλειές να κάνεις, 13 δουλειές να κάνεις πια, έτσι πως έχει γίνει η ζωή μας, δεν αντέχεται έτσι κι αλλιώς. Θεωρώ ότι είμαστε ευγνώμονες στη ζωή μας, όλοι μας, έτσι. Αλλά δεν θεωρώ ότι το διαλέξαμε 100 δουλειές για να βγάλουμε πολλά λεφτά, γιατί αυτή είναι η δουλειά μας. Γιατί σήμερα έχεις 100 και αύριο έχεις μισή. Και τυχαίνει να συμπέσουν κάποια στιγμή οι 100 μαζί. Εγώ αυτό που θα ήθελα, πιστέψτε με, θα ήταν ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό μου. Πραγματικά τι αυτό. Τι να κάνετε, τον ελεύθερο χρόνο για να δουλέψετε. Κάνε μια παράσταση. Ταξίδι. Θέλετε ελεύθερο χρόνο για να δουλέψετε παραπάνω. Δεν μιλάει κανείς μαζί σας. Θα θέλω να γυρίσω μια ταινία. Κάποια ταινία, όντως. Τι έχεις στο μυαλό σου, για πέρα. Σουλιώτησες νούμερο 2. Στο μυαλό μου έχω ένα πλοίο, ένα κρουαζιερόπλοιο και ταξίδια. Αυτό βέβαια είναι ωραίο να υπάρχει σαν όνειρο, έτσι δεν είναι. Όλοι όνειρα κάνουμε. Άνθρωποι είμαστε, όνειρα κάνουμε. Αλίμονό μας. Πάντως νομίζω κάτι, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι την καλύτερη υποκριτική σου δυνότητα την επιδεικνύεις στο dancing που ακούς το Λάτσιο και κάνεις ότι τον πιστεύεις. Ότι λέει κάτι σοβαρό. Δηλαδή εκεί πραγματικά σε θαυμάζουμε. Το dancing το απολαμβάνω, παιδιά. Να σας πω γιατί. Πρώτα απ' όλα δεν έχω να μάθω κάτι απ' έξω. Ύστερα. Αυτό είναι το βασικό. Ύστερα είναι το άλλο ότι. Αισθάνεσαι ένα δίχτυ ασφαλείας από κάτω. Παιχνίδι είναι, λες. Εντάξει, τι έχει να γίνει, παίζουμε. Έτσι δεν κάνουμε. Πλάκα κάνουμε. Στη ζωή μας κάνουμε μια πλάκα. Όλο αυτό είναι μια πλάκα. Σήμερα η εκπομπή μας προβάλλει, ας πούμε, σαν άποψη ότι ήταν στημένο χθες αυτό εις βάρος της Βάνας. Ή κάποιος κούνησε την πίστα. Εμένα μου αρέσει που κάποιος τη μάτιασε. Τα στημένα σε μια εκπομπή που δεν έχει τίποτα το στημένο. Εδώ αρχίζω να σας πω κάτι. Πλάκα κάνουμε και εδώ, αλλά χώρια από την πλάκα. Θέλω να σας πω κάτι. Όταν με ρωτάνε και βλέπουν τη βαθμολογία του κοινού, της Επιτροπής και σου λένε μετά κάνε μια πρόβλεψη. Δεν μπορείς να κάνεις καμιά πρόβλεψη. Δεν υπάρχει τίποτα πιο απρόβλεπτο από τη γνώμη του κοινού. Το έχω παρατηρήσει στο θέατρο, σε άμεση κατάσταση. Βγαίνει ένα ανδρόγυνο. Ο ένας βρίζει για αυτό που είδε και οι άλλοι είναι ευτυχισμένοι. Αυτό το πράγμα είναι μαγικό στη showbiz. Λοιπόν, θεωρώ ότι τίποτα δεν είναι στημένο, ότι όλα είναι ένα ευχάριστο παιχνίδι. Θεωρώ ότι όλα είναι
γίνονται με μια χαριτωμένη διάθεση να πειράξει ο ένας τον άλλον. Και ως προς την τούμπα της, της Βάνας. Όχι τούμπα. Σιγά. Δεν είναι τούμπα. Γλίστρυμα το λένε εμείς εδώ. Παιδιά, μεγαλύτερες χορεύτριες στον κόσμο. Ναι, μια γλίστρα ήταν και... Να σας πω και κάτι άλλο. Τους χαίρομαι τόσο πολύ που το τολμάνε. Δεν ξέρω εγώ αν θα το τολμούσα αυτό να βγω και να χορέψω. Εσύ θα τολμώ. Ποτέ όμως. Και όμως εγώ σας φαντάζομαι. Από μικρή, όπου χωρώ εγώ μακριά. Έλα, πώς γίνεται. Πες μου το αυτό. Γιατί έχετε την. Ενώ μ' αρέσει να βλέπω, μ' αρέσει να διασκεδάζω βλέποντας χορό ή να βλέπω μπαλέτο ή να βλέπω μοντέρνο χορό. Μη μου πεις να πάω να διασκεδάσω και άιντε να βγω στην πίστα. Δηλαδή ποτέ δεν. Δεν σηκώθηκες ποτέ σε κανένα γλέντι, σε κανένα πίστα. Ποτέ. Σου, έλα, κάτι, ήταν δε το χειρότερό μου, ποιο ήτανε, νομίζετε, ως μωρό. Το μπαλ μασκέ που μας πηγαίνανε και μας δίνανε με το ζόρι, με ξύλο με δίνανε, μια ταυρομάχο, μια πριγκίπισσα, μια δεν ξέρω τι, μια φασόλη. Να, φασόλη. Να πα, ναι, μπιζέλι. Ωραίο αυτό. Πώς ήταν μπιζέλι. Μπιζέλι, πράσινο. Ταιριάζει την κορμοστασιά της, όχι το μακρύ. Πώς το πήγανε. Και μάλιστα με κρατούσε στην αγκαλιά η μαμά μου. Περήφανη. Περήφανη και με πήγε στο φωτογράφο της Θεσσαλονίκης, πώς τον λέγανε τότε, ένας καταπληκτικός ήταν, ο οποίος έκανε και ρετούσε πάνω στις φωτογραφίες. Και έβγαιναν από το φωτογραφείο ο Μάριος ο Πλωρίτης με την Έλλη τη Λαμπέτη και μου έκανε στο μαγουλάκι. Έκανε ναι. Ο Μάριος, αχ, Έλλη, δες ένα νόστιμο κοριτσάκι. Πού να το φωτογραφείο. Εγώ ντυμένη μπιζέλη πράσινη. Πραγματικό γεγονός αυτό που λες. Πραγματικό γεγονός και μετά του δείχνα τη φωτογραφία. Ναι, είναι αυτό το κοριτσάκι, εγώ το έχω πιάσει. Του έχω κάνει έτσι. Καρμικό αυτό. Κάρμα κανονικό αυτό. Αλλά δεν είναι και γλύκα. Μπιζέλη, εγώ ντυμένη. Όπου βρω πολλά θα τα τσεμπάω στο μάγουλο από εδώ και μπρος. Δεν ξέρω τι μπορεί να σου κάτσει στη ζωή. Έχει αποκαλύψει πολλά τραυματικά πράγματα όπως αυτό που σε αντίθανε μπιζέλη. Αυτό ήταν που σου ενοχλούσε πιο πολύ ή το φασόλι ή τι άλλο. Ο ταυρομάχος με ενοχλούσε πάρα πολύ. Ναι, ότι έπρεπε να έχω και το ύφος και γενικά τον αντίνομαι. Δηλαδή. Έγινε ηθοποιός. Παιδιά, με ενοχλούσε κάτι που το έκανα μετά στην υπόλοιπη ζωή μου ως επάγγελμα. Αυτό πώς γίνεται, μήπως να το ψάξουμε πιο βαθιά. Πρέπει να ψάξετε πιο βαθιά. Το αγαπημένο σου φορεσιά όταν σε αντίνανε αποκριέθηκε. Η αγαπημένη μου τη φορεσιά. Ναι, όχι μπιζέλη. Η μαμά μου με την αρχαία Ελληνίδα, ξέρω. Αυτό άρεσε. Ναι, η Ελληνίδα γενικώς, μια έτσι, μια αλλιώς. Εθνικά κοστούμια, ότι ήταν πάρα πολύ σπουδαίο πράγμα και ηρωικό. Στο σχολείο ντυνόμουν τέτοια πράγματα. Τα βαριόμουν πάρα πολύ. Πότε έγινε το γύρισμα και είπες ότι αυτό που βαριέμαι να κάνω σ' αστεία θα το κάνω σοβαρά και θα υποδύω με χαρακτήρες. Φαίνεται ότι αυτό ξεπήδησε... Πρέπει να το πήρα το μικρόβιο από τη μαμά μου. Η μαμά μου είχε το μικρόβιο. Γιατί ήτανε... είχε κάνει και παραστάσεις στο Λευκό Πύργο. Πήγαινε στο διδασκαλείο του Κουντουρά, ήταν μια μεγάλη σχολή αυτή για δασκάλους. Ήταν δασκάλα η μαμά, λοιπόν είχε τρέλα με το θέατρο. Και φαίνεται από εκεί πήρε το μικρόβιο, γιατί με πήγαινε από πολύ μικρή και έβλεπα παραστάσεις. Και νομίζω ότι μου άρεσε πίσω από την ασπίδα του ρόλου να ανοίγω την ψυχή μου και να μην καταλαβαίνει ο άλλος ότι είμαι εγώ, ότι είμαι κάτι άλλο, τάχα μου. Και να το γεύομαι αυτό έμεσα. Το έχω ακούσει αυτό. Το λένε πολλοί ηθοποιοί ότι τους αρέσει και ξεκίνησαν να γίνονται ηθοποιοί επειδή ακριβώς κρύβαν ουσιαστικά κάποια δικά τους εσωτερικά θέματα. Τον μπιζέλι, ας πούμε. Έκρυβα τον μπιζέλι, έκρυβα τον θυμό, έκρυβα την κακία, έκρυβα την υστερία, έκρυβα πράγματα ή έδινα πράγματα που δεν είχα, ας πούμε, τη χαρά της ζωής που εγώ είμαι φύση γεννημένη να γελάω. Δηλαδή, καθόλου δεν είμαι σοβαρός άνθρωπος, σοβαροφανής. Εξού και πασχίζω πολύ να τους πείσω να μου δίνουν να παίζω κωμωδία. Δίνω μόνη μου στον εαυτό μου, δεν μου δίνει άνθρωπο. Άλλο δράμα. Τεράστιο δράμα περνάω. Ποια ήταν η προσπάθεια η πρώτη που έκανε να παίξει κωμωδία στη φάση του ελληνικού κινηματογράφου και σου είπαν, όχι, εσύ είσαι μόνο για αυτό, πάρ' το απόφαση. Η προσπάθεια δεν ήταν. Ήταν μια δραματική εμφάνιση που έκανα σε μια ταινία που λεγόταν Μπούμ Ταραντατζούμ. Μάλιστα το κόλλησε μετά ο Τζίμις ο Πάρης. Τι το ήθελε εκείνο το Ταραντατζούμ. Μπούμ ήταν καλύτερο. Αυτό τον τίτλο σε δραματικό ρόλο σου. Αυτό ήταν κωμωδία. Ήταν χάλια ήμουνα. Γιατί. Δεν είναι σταθμιστική. Χάλι. Εγώ όταν το είδα είπα τι χάλι είναι αυτό. Και μάλιστα είχα απαγορεύσει τους γονείς μου να τη δούνε. Για να μην. Ναι. Μπούν ότι αυτό το παιδί δεν είναι δικό μας παιδί. Υπήρχε κάποιο. Καλύτερα να μην το είχαμε. Να ήταν σοβαρό, αλλά εσύ να γελούσες ακατάπαυστα χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Μόνο και μόνο γιατί είχες τέτοια. Εγώ δεν θα τα αποδομήσω, αλλά αν αρχίσει να λέει τέτοια.
Πώς δεν υπήρχε, παιδιά μου. Εγώ έχω δει ταινία δική μου και την έχω αποδομήσει από μόνη μου, δηλαδή. Δεν θα ήθελα να σας πω πια. Αλλά δεν κάνει το καλαστρέψιμο. Δεν κάνει. Δεν κάνει, αλλά έλεγα Χριστός και Παναγία. Γιατί τότε δεν είχαμε και το βίντεο να βλέπουμε τι κάνουμε. Μα πόσο αυστηρή όμως, είστε πάρα πολύ αυστηρή με τον εαυτό σας. Ναι. Αυτό το καλό το έχω. Δηλαδή βλέπω τον εαυτό μου απέναντι και βλέπω πόσο γελία μπορεί να είμαι. Πεθαίνω. Ένα καλό λόγο για τον εαυτό σας κάπου που να είδατε τον εαυτό σας και να είπατε ωραία ήμουν εκεί. Το παραδέχομαι. Όχι, καλούτσικη. Θυμάμαι, έλεγα στη μητέρα μου, κάναμε διακοπές. Κάναμε διακοπές στην Κερκίδα και ήταν και η Έλενα η Ναθαραήλ, που ήταν μια καλονή. Κούκλα. Λοιπόν, και ήταν οι μαμάδες μας και έλεγε η μαμά, η δική μου και η μαμά της φίλης μου, η μαμά της Έλενας, το κοριτσάκι σας να το χαίρεστε είναι μια κούκλα. Πραγματικά καλονή, έλαβε στα 16-17. Και λέω εγώ, γιατί μαμά, εγώ δεν είμαι όμορφη. Εσύ είσαι ένα συμπαθητικό κοριτσάκι. Εδώ μιλάμε για καλονές, να ξέρουμε τι λέμε. Λοιπόν, χάρη στη μαμά μου, νομίζω ότι έχω γλιτώσει από πάρα πολλές παγίδες. Σε είχαν ενισχύσει δηλαδή από μικρή πάρα πολύ. Μπιζέλη, σε δίνανε. Εσύ ξέρεις τι κάνει. Μέχρι εδώ μπορεί. Και νομίζω ότι αυτό είναι η ζωή μας τελικά. Μέχρι εδώ μπορούμε, θα την πατήσουμε και κάπου. Κάπου θα είμαστε καλύτεροι, κάπου χειρότεροι. Εντάξει. Αυτό είναι όλη η ιστορία. Θα κάνουμε και αυτό που κάνουμε. Πώς εξηγείς το γεγονός ότι μέχρι στιγμής φεύγουν γυναίκες και μάλιστα ωραίες γυναίκες? Εμείς επειδή ψηφίζουν πιο πολλοί γυναίκες. Έχουμε την ερμηνεία αυτή. Νομίζω ότι αυτή είναι η ερμηνεία, παιδιά. Ναι. Ότι οι γυναίκες ψηφίζουν κυρίως τους άντρες που τους αρέσουν και μας φεύγουν οι γυναίκες που είναι και πραγματικά όμορφες κοπέλες, πολύ όμορφες. Ναι, η γυναίκα πάντα κρίνει τη γυναίκα. Η γυναίκα ψαχουλεύει τη γυναίκα, αν τη δει αν είναι όμορφη, πώς βάφεται, πώς ντύνεται. Δεν βλέπω εγώ άντρες να κοιτάνε με αυτό το μάτι τις γυναίκες. Ναι, εγώ όμως διαφωνώ, το έχουμε ξαναπεί. Στο πρώτο Dancing κέρδισε η Έρικα Πρεζεράκο, που είναι γυναίκα. Τότε είμαστε αθώοι, ήταν το πρώτο. Δεν ξέρω. Σε δύο χρόνια γίνανε. Βέβαια, αλλάξαμε. Για θυμίστε μου, στο δεύτερο ποιο ήταν? Ο Αργύρης ήταν στο δεύτερο. Και δεύτερο ο Μαρτάκης. Και οι γυναίκες είχαν φύγει νωρίς-νωρίς. Ναι, σωστά. Εσείς έχετε ξεχωρίσει ήδη κάποιον? Μπορεί να μην θέλετε να μας πείτε, αλλά έχετε ξεχωρίσει τον μυαλό σας. Νομίζω ότι είναι φανερό ποιοι πηγαίνουν πιο μπροστά, αλλά ξέρετε κάτι. Να σας πω και αυτό σας το λέω με το χέρι στην καρδιά. Μπορεί να έχεις λιγότερες ευκολίες και να είσαι πιο δουλευταράς και να πας πιο μπροστά από τον άλλο που έχει μεγαλύτερες ευκολίες και ταλέντο. Το έχω δει στη ζωή αυτό και τελικά εκεί που έλεγα, μικρή έλεγα, έχεις ταλέντο, έχεις το 99%. Λέω τώρα έχεις το 1%. Τι άλλο? Τα άλλα 99 είναι προσωπικότητα, κρίση, εξυπνάδα, αναζυγιάζεις να σε προσωπικότητα. Πολλά είναι αυτά, κάτσε περίμενε, πού τα βρούμε όλα αυτά? Είναι, ψάξτε να τελανείς πόσα έχεις. Σημειώσεις να κρατήσουν. Ενώ ταλέντο, δεν σημαίνει, έχεις ένα ταλέντο γερό και σου λείπουν όλα τα άλλα, δεν μπορείς να πας πουθενά. Είσαι χύμα. Είναι κάπου χυμένο στο διάστημα. Δεν πιάνει, δεν αποκτά ποτέ μορφή. Αλλά δεν ισχύει αυτό που λένε το έχεις ή δεν το έχεις. Εάν το έχεις και έχεις και τα άλλα, κατακτάς τον κόσμο. Εάν έχεις μόνο το ταλέντο, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αν έχεις τα άλλα και όχι το ταλέντο, κάνεις. Το έχεις σκεφτεί να κατακτήσεις τον κόσμο, να φύγεις από την Ελλάδα και να... Ναι, μέσα στο όνειρό μου. Αυτό κάνω κάθε βράδυ. Α, είσαι ψώνια δηλαδή. Δεν το συζητώ. Στο όνειρο. Μάλλον μόνο στο όνειρο. Δεν το συζητώ ότι είμαι. Στο όνειρό μου, τι πετάω, τι αεροπλάνο οδηγώ και αυτό. Και λέω, τι με νοιάζει, όνειρο είναι, τι με νοιάζει, δεν πρόκειται να τσακιστώ έτσι κι αλλιώς. Δεν σας έχει τύχει να πέσουμε στον κρεμό και δεν πέφτω αφού είναι όνειρο? Τι με νοιάζει. Εμένα μου έχετε ανάποδο να πέφτω, λέω, μαλάκες, όνειρο είναι και μόνο. Μήπως και η Βάνα αυτό σκέφτηκε ότι όνειρο ζώο. Όνειρο ζώο με ξυπνάτε και κάτω θα έχεις μένει. Πώς αντιδράσατε εκείνη τη στιγμή? Τρόμαξα. Τρομάξατε. Για πάντα το κοινό, και επειδή μου έχει τύχει στην... και στη σκηνή πόσες φορές στραβοπατάμε και πέφτουμε, το κοινό κάνει πάντα... Το πρώτο που κάνει είναι αυτό. Τρόμαξα, ναι. Αλλά σημαίνει έτσι. Το θεωρώ ασήμαντο τελείως. Πες μας λεπτομέρειες όμως, γιατί μας τα κόψαν. Εμείς το μόνο που είδαμε είναι αυτό. Για να το βάλουμε σε λεπτό. Καλά πήγαινε μέχρι εδώ. Εδώ είναι που έκανε το σόλο, χωρίς το χορό. Έφυγε ο λαμπός. Λίστρισε το τακούλι, νομίζω ήταν το παπούτσι. Το θέμα ήταν το... Μπορείς να μας πεις, ενδιαμέσως τι έγινε? Γιατί εδώ έφυγε ο φακός με ένα τρομερό, ας πούμε, λυγμό. Είναι αυτό που είδα, που κατάλαβα εγώ, ήταν σίγουρο πέσιμο. Το πρώτο που σκέφτηκα ήταν η μέση της σκησμοδηλικής τύλιγης. Σκέφτηκα κάτι τραγικό. Μετά που την είδα και σηκώθηκε, ηρέμησα και ξαναχόρεψε. Αλλά νομίζω ότι ο βαθμός που τουλάχιστον εγώ της έδωσα με όλη μου την ψυχή ήταν για το κουράγιο ότι αυτό και τίποτα δεν είναι. Πόσο δώσατε? Νομίζω 6, ήταν η άλλη 5. Τι είμαι όλη την ψυχή 6 έδωσε. Η άλλη δεν έδωσε 7. Όχι, γιατί τότε υπερβάλλεις τον εαυτό σου. Δεν είναι. Ναι, κάνεις κάτι λάθος.